Θεού μεθόσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δέομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Εις πολλά έτη δέσποτα. Και του Επισκόπου ημών Χρυσάνθου. Εις πολλά έτη δέσποτα. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια να ενεδύσουν αβαλόμενος προσωσιμάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδες την προ αυτού. Ότι θυσνέφει την επίβασιν αυτού περιπατών ευυπτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Θεμελιών τη γίνει επ' την ασφάλεια αυτής, ου κληθείστε στον αιώνα του αιώνος.
άβυσσον σημάτιον του περιβόλου αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιθυμήσεώ σου φεύξονται, από φρονή, ροντή σου, δειλιά σου συν, αναβαίνουν συνόρτη και κατεβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων. Όνε θεμελίωσα σε αυτά, όριον έθο, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψε, καλύψε την γη. Ο εξ Αποστόλων πηγά εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα χρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή, ότι ζων όρικ των υπαρών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαντέλων χόρτων τη κτίνεση και γλώιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρθων εκ τη γη και είναι ω εφραίνη καρδία ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρθο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζουν τα ξύλα του πεδίου εκέντρου του Λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στη λουθία νεσέψου του ερδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τεσελάφη πέτρα καταφύγει την λαγωγή. Επίσης Ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσετε πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμι οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρώσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος σε συνήκτησαν, τις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιρώθη γη της στήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αρθιμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει. Δούνε την τροφή αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψτος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άστο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό ο διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη, και άνομαι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Γιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε δόξα Σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου εις πολλά έτη δέσποτα
Λαέτη Δέσποτα, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμε. Ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ριστίνε ημάς, από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρίτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία. Αγίων Θεοτόκες σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό τον Θεό παραθώμεθα. Ψυχήριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ελεύσον Δέσποτα, Ανέ.
ασθενία μου σπλαγνίστητη και ελεησόν με. Βαθέων εκεί κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Ημιτή ομοιώθη εγώ τη ακάρμο ψυχή και πτωούμε την κατάραξη τη εκοπή. Αλεμπουρά σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Τα πλήθη των θεσμάτων μου πάρηδε, Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και πάσας εξάλληψον τας ανομίας μου. Λογισμόν μη παρέχον επιστροφής, ως μόνος φιλάνθρωπος δέομαι και λεησόν με. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ύλασμος εστί. Το χέψας ο πλούσιος Χριστέ, τους βρωτούς επλούτησας, αθανασίαν και έλαψη, διό το χέψανταν οι δώρες του βίου, αρετές με πλούτησον και παίρνεις τη Λαζάρο με σύνταξον της του πλουσίου με τιμωρίας εξαιρούμενος και γέννης της αποκειμένης με. Εν εκ εν του ονόματός σου υπεμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Κακίαν επλούτησα δεινός και τρυφήν ηγάπησα και τον ενβίο απειλαύσα, ειδωνόν Κύριε και πυρός γέννης, υπόδικος γέγονα, λιμόντονταν τον νουν μου ως Λάζαρον, παραβλεψαμένος προς πυλών των θείων πράξεων ερημένων, ηκτήρων με από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Την έκτη των σεπτών ιστιών εβδομάδα προθήμως απαρξόμεθα Κυρίο προεόρτιον ύμνων των βαΐων άσομεν πιστή, ερχομένο ενδόξη, δυνάμει θεότητος, επί την Ιερουσαλήμ νεκρώσε των θάνατων, διό ετοιμάσομεν εσέβος
τα την νίκη σύμβολα, τους κλάδους των αρετών, τόσα να εκβοήσε το ποιητή του παντός. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσεις, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Προς επίπονα σκάματα, προς πολύπλοκα θύρατρα, προς δυναπαλέσματα κρίσκη πάρσοφε, γενναίο φρόνος εχωρίσας, σαρκός μη φυσάμενος, αλλελόμενος θα νει, διαπόθων των εν Θεών, όθεν πάσασε η Χριστού Εκκλησία, μακαρίζει εκτελούσα σου την μνήμη, μεγάλο μάρτης πανέδοξε. Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Ομότας οξεώμενος και πλευράς οριτώμενος και μαστίγον θλίψεσι απανώμενος, ούτε ξυλίσω το όνομα Χριστού το σεβασμίον, αθλοφόρον καλονί, εκκλησία σε πρέπεια, δια τάρτα δε, εν ελέσι τιμώμε την Αγία, εορτάζονται σου μνήμη, και προσκυνούνται στα λήξανα. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Ιερός πυρπολούμενος, τη αγάπη του κτίσαντος, κρίσκη Παναίδη με μέσον ίστασο, πύρος μη δόλος φλεγόμενος, εις κύρας δε πάνσοφε, εν απέθου του Θεού, το μακάριον πνεύμα σου, όθεν ηλίφας του στεφάνους της νίκης ηγετεύων, ηλας μόνα αμαρτημάτων, λαβήν τους πόδων τιμώντασε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως Θεού μη τυραθωρός και αργή και πανάμωμος και Αγίος είναι πάση ασύγκριτος, τον εν Αγί και ακάθαρτον και πάση εσχρότητος, παραν όλου και δίνεις ευρετήμεν Κυρίσεως,
Σοφία, όρθι
της γης προσέχε κράξα εν το ακιδιάσε την καρδία μου. Εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομε. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, θα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Εις πολλά έτη δέσποτα της Άνθου και πάσης εις Χριστό ημών αδελφότητα.
και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδηση. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Χαράσκου Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλαγα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Χαράσκου Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Χαράσκου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Χαράσκου Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγκύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα
κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε. Διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων των ηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμαστή του Σωτήρος, η διημάς φιλάνθρωπος γνώμη, των μελώντων γάρ την γνώσιν, ως παρόντων και εκτιμένος, του Λαζάρου και του Πλουσίου, τον βίον εστιλίτευσε, των εκατέρων ούν το τέλος ενοπτριζόμενοι, του μεν φύγομεν το απεινές και μισάνθρωπον, του δε ζηλώσομεν το καρτερές και μακρόθυμον. Προς το σύν αυτό του Αβραάμ κόλπης, ενθαλπόμενοι βοάν, δικαιοκρίτα Κύριε δόξαση. So
Οφθαλμοί παιδίσχυς της χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ουοι κτήρι. Amen.
Επιπλείον επλήστη ψυχή μον τον είδος της ευθυνούση και η εξουδένωσης εις υπερηφάνης την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειδητή των νηστιών σήμερα, αδελφοί μου, και εορτάσαμε την Ιερά Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας. Το πρωί λειτουργήσαμε στον μεγαλοπρεπή και ιστορικό Ιερό Ναό της Παντανάσης, της πόλεως μας, όπου εχειροτονήσαμε τον Διάκονο Σωτήριο Πρεσβύτερο, και μέσα σε ένα συγκινησιακά, θα έλεγα, φορτισμένο κλίμα, εορτάσαμε τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Εθνοιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος εμαρτύρησε στις 10 Απριλίου του 1821, κρεμάστηκε στην κεντρική πύλη των Πατριαρχείων από τους Τούρκους, αλλά και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Δημητρίου, του εν Τρυπόλη μαρτυρήσαντος στις 14 Απριλίου του έτους 1803. Μία εβδομάδα μας χωρίζει από την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο, το Σάββατο του Λαζάρου, θα λειτουργήσουμε στο Μητροπολιτικό μας Ναό και θα χειροτονήσουμε πρεσβύτερο το διάκονο του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου Πατρών, τον διάκονο Γεώργιο, και την ερχομένη Κυριακή των Βαΐων, όπως κάθε χρόνο, θα λειτουργήσουμε στο Ναό της Παναγίας της Αλεξιωτήσης, όπου θα τελέσουμε δέησιν υπεραναπαύσεως κατά χρέος πράττοντες του αηδήμου ιερέως Γεωργίου, τον οποίον ανήμερα την Κυριακή των Βαΐων εσφαγίασαν οι Τούρκοι μπροστά στην Αγία Τράπεζα στην Αλεξιώτισσα το 1821. Και εκεί θα χειροτονήσουμε έναν άλλον ευλαβέστατο νέο διάκονο. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική χαρά
να έχουμε μαζί μας και θα ομιλήσει σε λίγο έναν εκλεκτό κληρικό αχαιό της γείτονος Ιεράς Μητροπόλεως. Οι περισσότεροι ίσως τον γνωρίζετε γιατί συνδέεται άμεσα με μια μεγάλη και ιστορική Ιερά Μονή, την Ιερά Μονή της Παναγίας της Μεγαλοσπηλαιότησας, τη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου δηλαδή. Είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, ο πατήρ Ιερώνυμος Κάρμας, ένας εκλεκτός κληρικός, ένας ευλογημένος άνθρωπος, ένας εκ των αμέσων συνεργατών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Αιγελίας κυρίου Αμβροσίου, τον οποίον η Εκκλησία του Χριστού, πατέρα Ιερώνυμο, ένεκα των αρετών του και του ήθους και του χαρακτήρος του, ετοίμησε δεόντος δια του προσώπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερώνυμου, και ενώ υπηρετούσε εις την Ιεράν Σύνοδον από πολλών ετών όταν ήμουν και εγώ ακόμα εκεί, επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ο νυν Αρχιεπίσκοπος προλίγων ημερών, τον ανεβίβασε εις την επίζηλον και ευθυνοφόρον θέση του πρώτου γραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την προηγουμένη Κυριακή είχαμε τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου. Βλέπετε, καλέσαμε τους πατέρας από την κεντρική υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώστε να έχουμε μια επαφή και μια επικοινωνία, θα έλεγα, Πάτερ Ιερώνυμε, με την Ιερά Σύνοδο, αλλά και για να δείξουμε την αγάπη μας εσάς, τους κληρικούς που υπηρετείτε εκεί, σε αυτό το μετερίζει της Αγίας ημών Ορθοδόξου Ελλαδικής Εκκλησίας. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην Πάτρα, αν και δεν είστε άγνωστος. Είναι μια πόλη που την αγαπάτε και σας αγαπάει. Σας καλωσορίζω και εξ ονόματος του Θεοφιλεστάτου αδελφού Αγίου Κερνίτσης, κυρίου Χρυσάνθο, ο οποίος χωροστάτησε απόψε, αλλά και εκ μέρους των ευλαβεστάτων πρεσβυτέρων και διακόνων της Ιεράς Μητροπόλεως μας και του λαού του Θεού, ο οποίος έχει κατακλείσει απόψε, όπως σε κάθε κατανυκτικό εσπερινό και σε κάθε ιερά ακολουθία. Εξάλλου στο Επισκοπείο μου λέγατε ότι οι εκκλησίες των πατρών είναι πάντοτε γεμάτες. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι ευσεβής αυτός ο λαός. Σε ευχαριστώ λοιπόν γιατί έκανες τον κόπο να έρθεις σήμερα εδώ και σε παρακαλώ να απευθύνεις λόγους αγάπης και πνευματικής οικοδομής προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αγιωτάτης και Αποστολικής Μητροπόλεως των Πατρών. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε θερμά διότι με την πρόσκλησή σας αυτή μας εκάνετε τιμή να έρθουμε εδώ στην ευλογημένη Μητροπολική και Αποστολική σας επαρχία και να γευθούμε για άλλη μια φορά εδώ στην πόλη του Αγίου Ανδρέου την πολύ εν Κυρίω αγάπη σας. Σας ευχαριστούμε διόσα μέχρι σήμερα ανιδιοτελώς και θεοφιλώς μας έχετε ευεργετήσει. Πάντοτε θα είστε για εμάς προσωπικά φωτεινό παράδειγμα επισκόπου, ο οποίος δια τον έργο του δείχνει τη συμπάθειά του και την εύνοιά του προς την αναξιότητά μου. Σας ευγνωμονώ για τις ευεργεσίες σας και ταπεινώς σας διαβεβαιώ ότι πάντοτε θα προσεύχομαι στον Κύριο της δόξης, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μας να σας χαρίζει έτη πολλά, ούτως ώστε με τον πύρινο και ασυμβίβαστο πολλές φορές λόγο σας να προσφέρετε το πολύτιμο τάλαντό σας προς αγιασμό του ποιμνίου σας, διαφύλαξη της παραδόσεώς μας και αφύπνιση του λαού του Θεού ενάντια σε αυτούς που θέλουν να αλλοιώσουν την πίστη μας, την ιστορία μας, την οικογένεια και την ελληνορθόδοξη πατρίδα μας. Κατά την Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών, σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία έχει καθιερώσει να τιμάται η μνήμη της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας.
Η Αγία Μαρία είναι όντως μια μεγάλη εκκλησιαστική φυσιογνωμία. Είναι η Αγία η οποία με την μετάνοιά της κέρδισε τον Παράδεισο, δείχνοντας και σε εμάς πως δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να μην τη συγχωρεί ο Χριστός μας. Άρα, κυρίαρχο θέμα της σημερινής Κυριακής είναι η μετάνοια, η οποία μας επαναφέρει στην χαμένη μας σχέση με τον Χριστό. Και η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την αξία της μετανοίας, αυτού του μεγάλου δώρου του Θεού προς τον άνθρωπο, δίνοντάς μας λίγες μέρες πριν την Μεγάλη Εβδομάδα την ευκαιρία να υποδεχθούμε καταλήλως τη Μεγάλη Εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ο βίος της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας είναι μία άκρος οσιακή ιστορία, ιστορία αδαμικής γυμνότητος, φυσικής και ψυχικής απάθειας, αποβολής των ανθρωπίνων ιδιωμάτων, εγκαταλείψεως των ιδίων νοσημάτων και θελημάτων, ανακλήσεως της αρχαίας υγείας της ψυχής, ιστορία της παρθενίας του σώματος και του πνεύματος, ιστορία καταδύσεως στο άπειρο βάθος της χάριτος του Θεού για εξέγερση και βαθύ προβληματισμό. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε το χάος της αμαρτίας και απεκάλυψε το νόημα της αληθινής μετανοίας και συγγνώμης, ζώντας 40 χρόνια, ολόκληρα χρόνια στην έρημο του Ιορδάνου. Απεκάλυψε το πόσο απέραντη είναι η αγάπη του Θεού για μας τους αδύναμους και αμαρτωλούς ανθρώπους. Το πόσο αναρρύθμιτη είναι η δρόμη που κατασκευάζει ο Θεός μέσα από την καθημερινότητα της ζωής για να οδηγήσει τον καθένα μας στην οδό της σωτηρίας. Το πόσο μεταπείνωση, πραότητα και μακροθυμία ετοιμάζει και αναμένει την μετάνοια του καθενός μας. Η μετάνοια είναι η μεγαλύτερη δωρεά που μας έχει προσφέρει ο Χριστός. Ο θεολογικός ορισμός της μετανοίας βρίσκεται στην πατερική παράδοση. Μας τον δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν γράφει «Μετάνοια εστί εκ του παραφύσιν εις το καταφύσιν και εκ του διαβόλου προς τον Θεόν επάνωδος, διασκήσεως και πόνων». Ο άνθρωπος δηλαδή όταν αμαρτάνει δεν βρίσκεται στη φυσική του ισορροπία. Βρίσκεται σε αδιέξοδο και σε μία διαρκή ανησυχία, μόνον όταν με αγώνα και πολλή προσπάθεια προσπαθεί να βρεθεί κοντά στο Θεό, θα νιώσει, θα αισθανθεί αυτό που λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος. Η ανθρώπινη καρδιά δεν ευρίσκει τη γαλήνη μέχρι τη στιγμή που κατορθώνει να αναπαυθεί «Ισέ, ο Θεέ». Και αυτό φυσικά επιτυγχάνεται με την διαρκή άσκηση. Δεν θα κολαστούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί αμαρτήσαμε, αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε, αφού έχουμε αυτή τη δυνατότητα της μετάνοιας. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και έλαβε την ανθρώπινη σάρκα για τη δική μας σωτηρία. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ». Ως άνθρωποι αμαρτάνουμε, όμως η μετάνοια είναι αυτή η οποία μας επαναφέρει στην κατά Χριστόν ζωή. Και η κατάνοιξη της καρδιάς γίνεται τόσο βαθιά όταν ολοκληρώνεται στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Δεν νοείται επομένως χριστιανός χωρίς να προστρέχει κάτω από το πεντραχύλι έμπειρου πνευματικού πατρός. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία είναι το φατινό παράδειγμα για τον κάθε άνθρωπο που αμαρτάνει. Δείχνει τον δρόμο για την αιώνια σωτηρία μας. Λέει σε όλους μας ότι καμία αμαρτία δεν είναι ικανή να μας απομακρύνει από τον Θεό από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα της μετάνοιας. Αν σήμερα οι άνθρωποι, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ταραγμένοι, οφείλεται και στην απομάκρυσή τους από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Καταφεύγοντας την εξομολόγηση, τότε μπορούμε να περιμένουμε το θαύμα. Η πόρνη να γίνεται παρθένος, ο ληστής θεολόγος, ο διώχτης απόστολος. Στο πρόσωπο της Αγίας συγκρούονται δύο τρόποι
ζωής, ο τρόπος της αμαρτίας και ο τρόπος της μετάνοιας. Από τη μία πλευρά ο τρόπος της αυτονόμησης του ανθρώπου από τον Θεό και της παραδόσεώς του στο δικό του προσωπικό θέλημα, στην φιλιδονία, την φιλαυτία, την φιλοδοξία και από την άλλη πλευρά ο τρόπος της ανταπόκρισης του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Η μετάνοια επομένως μεταμορφώνει τη φιλιδονία σε εγκράτεια και στέρηση του προσωπικού μας θελήματος, την φιλαυτία σε άντληση νοήματος για τη ζωή μέσα από την κοινωνία με το Θεό, την φιλοδοξία σε αποταγή από τον κόσμο και το κοσμικό φρόνημα και καταλήγει στην αυτοπαράδοση του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Όλα δε αυτά αναδεικνύονται κατά τον πλέον εμφανή τρόπο στο πρόσωπο της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Η ζωή της Σωσίας, αγαπητοί μου αδελφοί, διέρχεται τρεις φάσεις που αποτελούν και τα τρία ουσιαστικά βήματα του μεταπτωτικού αμαρτωλού ανθρώπου προς τη μετάνοια. Η πρώτη είναι η περίοδος της υποδουλέωσεώς της στα πάθη της αμαρτίας. Η δεύτερη, η απόφασή της να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους, οπότε αρχίζει μέσα της η καλή αλλίωση. Και η τρίτη είναι η καθαυτό φάση της μετανοίας με την επακόλουθη αποξένωσή της από τον κόσμο και την άσκησή της στην έρημο. Είναι ακριβώς τα τρία στάδια που διέρχεται ο άσωτος Υιός της γνωστής σε όλους μας παραβολής. Δεν είναι τυχαίο, φυσικά, που η Εκκλησία μας τοποθέτησε την μεν παραβολή του ασώτου που αποτελεί την θεωρητική πλευρά της πορείας του ανθρώπου από την αμαρτία στην μετάνοια στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ενώ στο τέλος, στην Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών, παρουσιάζει το πρόσωπο εκείνο στο οποίο η μετάνοια έλαβε σάρκα και οστά την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ο πατήρ Πορφύριος μου είπε, σημειώνει κάποιο πνευματικό του παιδί, εξομολόγηση δεν είναι όταν δεν είναι μόνο να πηγαίνεις στον πνευματικό και να του λες τις αμαρτίες σου. Εξομολόγηση είναι να μετανοείς καλά πρώτα πριν πας στον πνευματικό σου. Δεν είδες τον άσωτο. Πρώτα ήλθε εις αυτόν, συνειδητοποίησε την πείνα και την φτώχεια του, ένιωσε ότι έχασε την αγάπη του πατέρα του, επεθύμησε να επιστρέψει στο σπίτι του με απόφαση να ζει όπως η δούλη του πατέρα του και αναστάς, δηλαδή με πολλή προθυμία και ταπείνωση γύρισε, σίγουρος ότι ο πατέρας του τον περιμένει με αγάπη. Θα ήταν επομένως αλλίωση του πνεύματος της μετανοίας αν φανταστούμε ότι με την απόφαση της Σωσίας Μαρίας για μετάνοια και με την ξένωσή της από τον κόσμο αυτόματα απαλλάχθηκε και από κάθε προσβολή της αμαρτίας. Όσο ήταν στον κόσμο ζούσε παραδομένη στις ποικίλες απολαύσεις, αλλά και μετά τη μεταστροφή της ο διάβολος την πολεμά με την ανάνηση των ειδονών, θέλοντας να την οδηγήσει πάλι στο δρόμο της αμαρτίας. Το τελευταίο στοιχείο που μας παρουσιάζει η Οσία Μαρία και το οποίο μάλλον είναι καρπός και αποτέλεσμα της μετανοίας είναι ο φωτισμός. Ο φωτισμός κατά τους πατέρας είναι το αποτέλεσμα της απαρνήσεως της κοσμικής φιλοδοξίας. Διηγείται λοιπόν η Αγία: «Πάντοτε το νεωρό μάτι της σκέψεώς μου ακατάπευστα κατεύθυνα σε αυτήν, την υπεραγία Θεοτόκο, που εγγυήθηκε για μένα, ζητώντας να με βοηθήσει που κινδύνευα μέσα στο πέλαγος της ερήμου. Και πράγματι την είχα βοηθώ και συνεργάτη της μετανοίας μου. Και πράγματι όταν σηκωνόμουν από τη γη και αν ακόμα αυτό συνέβαινε να περνώ και ολόκληρο 24ωρο σε αυτή τη στάση μέχρι όπου με έλουζε με τη λάμψη του το γλυκί εκείνο φως και έδιωχνε τελείως του λογισμούς που με ενοχλούσαν. Αγαπητοί μου αδελφοί, θέλει αρετή, τόλμη
και η ηθική ελευθερία η μετάνοια, δηλαδή η αποσδέσμευση του ανθρώπου από τα πάθη του μέσω της μετανοίας, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ένα δύσκολο άθλημα που πρέπει να διεξάγεται καθημερινώς στον στίβο της επίγειας ζωής μας. Ο ίδιος ο Κύριος μας παρουσιάζει την μετάνοια και τον πνευματικό αγώνα να γίνονται πάνω σε ένα δύσβατο μονοπάτι, στο οποίο, εάν δεν προσέξουμε, μπορούμε να γκρεμιστούμε και να χάσουμε το στεφάνι της νίκης. Αυτή η μετάνοια δηλαδή είναι για ψυχές δυνατές και αποφασισμένες για να την πετύχουν. Ας κλάψουμε λοιπόν, ας τρινίσουμε, ας ζητήσουμε το έλεος του Κυρίου, αν θέλουμε την πραγματική μας μετάνοια. Επομένως, η ζωή της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας έρχεται να διδάξει όλους μας ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε εξαιτίας της αμαρτωλότητός μας. Κανείς μας να μην νιώθει ότι θα χαθεί και δεν θα κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού εξαιτίας των παθών του. Διότι με το έλεος του Θεού μας και την αληθινή μας μετάνοια, η τραυματισμένη ψυχή από τα πολλά αμαρτήματα δεν μένει αγιάτρευτη. Αυτή την ψυχή την αναλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός μας, ο ιατρός της ψυχής μας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει, «Οι διάφοροι πειρασμοί μας παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε και αφού συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, με την εξομολόγηση να αποκτήσουμε χαριτωμένη όψη». Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει, «Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετανόησε, και αυτόν που εγώ κατέκρινα ως ανήθικο, ο Θεός τον θεωρούσε αγνό, διότι με την μετάνοια τον είχε εξευμενήσει η χάρις πλήρως του Θεού». Επομένως, με την μετάνοια και την μετάληψη των αχράντων μυστηρίων, ο άνθρωπος αγιάζεται και ενώνεται ολοκληρωτικά με τον Θεό, τον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, όπως έγινε και με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Αυτή η μετάνοια είναι η νέα ενέργεια την οποία χαρίζει ο Χριστός μας σε εμάς τους αμαρτωλούς. Η πραγματική μετάνοια είναι η απάντηση του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Αυτό μας το διδάσκει η ζωή και η αλλαγή τρόπου ζωής της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ένιωσε εκεί στα Ιεροσόλυμα την επίσκεψη και την αγάπη του Θεού στην καρδιά της και αυτή του προσέφερε ως αντάλλαγμα όλη της τη ζωή. Με το να πάρει διαζύγιο από την αμαρτία. Η μετάνοια είναι η ορμή που μας κάνει να βγούμε από τον εαυτό μας και να συναντήσουμε τον Θεό. Αυτή μας παίρνει από την κόλαση και μας δίνει το εισιτήριο για τον Παράδεισο. Ευχηθείτε σεβασμιότατε Πάτερ και Θεοφιλέστατε, η καρδιά μας, η ψυχή μας και όλη η ύπαρξή μας να θλίβεται και να συντρίβεται καθημερινά από τη μετάνοια και διαμέσου αυτής να γευόμεθα την άπειρη αγάπη του Θεού στη ζωή μας. Ευχηθείτε και προσευχηθείτε σεβασμιότατε στο μέγα διδάσκαλο της ταπεινώσεως και της προσευχής, τον Κύριον Ιησού Χριστό μας, η ζωή μας να αγιάζεται και να προγευόμεθα από εδώ στην γη με την αληθινή μετάνοια και τη συχνή μας Θεία Μετάληψη, την ουράνια Βασιλεία του Αμήν. Νίνα πολύ εις τον δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά ετή Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ,
την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, τους πιστούς άρχοντας ημών στερέωσον, την πίστην στήριξον, τα έθνη πράινον, τον κόσμον ειρήνευσον, την Αγίαν Εκκλησίαν, ενωρίαν και πόλην ταύτην καλώς διαφύλαξον, τους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, εν σκηνές δικαίων τάξον, και ημάς εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και εργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Ιδρυτού και Προστάτου της των Πατρέων Εκκλησίας, των Εναγίης Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξιο Μάρτυρος Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και πάντων των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Κρίσκεντος, που την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
εν κινδύνης και Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Ο Κύριος μαζί μας, καλό σας βράδυ και ευλογημένο. Καλή, Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα να μας αξιώσει ο Κύριος μας. Εκκλίνω να είστε.